Χθες, ο επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης αποκάλυψε μια κραυγαλαία περίπτωση διαφθοράς στο δημόσιο. Αναφέρομαι στον εντοπισμό 9 εκατομμυρίων ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς πρώην συνδικαλιστή νυν συνταξιούχο του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο ΣΚΑΙ λοιπόν ήδη από τις αρχές του 2008 είχε αποκαλύψει τα φαινόμενα κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος σε φορείς και οργανώσεις υπό το Υπουργείο Πολιτισμού. Θα καλησπέρισω τον Κώστα Λατζά. Όλα αυτά στις αρχές του 2008. Αν θυμάμαι καλά, Κώστα, έτσι. Πολύ καλά θυμάσαι. Πριν από 2,5 χρόνια περίπου, σχεδόν όλα τα μέσα ενημέρωσης ασχολούνταν τότε με αφορμή την απόπειρα αυτοκτονίας του Χρήστου Ζαχόπουλου, με τα DVD, την Τζέκου, τις προσωπικές στιγμές του τότε Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού. Ο ΣΚΑΙ όμως εκείνη την περίοδο ασχολείται με τη διαχείριση των οικονομικών του Υπουργείου Πολιτισμού. Κώστα, βάλε εδώ μια τελεία. Να θυμηθούμε το ρεπορτάζ που μας είχες δώσει τότε. Έχει σημασία για να επιστρέψουμε. Ένας από τους συλλόγους που έλαβε μεγάλες επιχορηγήσεις από τον ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου Πολιτισμού για αμφισβητούμενες πολιτιστικές δραστηριότητες είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος των Εργαζομένων του Υπουργείου με την επωνυμία Γλαυκόπης Αθηνάς. Αθηνά. Και αυτός ο σύλλογος μέσα σε 1,5 χρόνο, ούτε 1,5 χρόνο, έλαβε περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές κινήσεις της χρηματοδότησης που υπήρχε στον σύλλογο. Στις 28 Δευτέρου 2006, 300.000 ευρώ. 1η Έκτου του 2006, 400.000 ευρώ. 15 Εβδόμου του 2006, 400.000 ευρώ. 3 Πρώτου του 7, 465.000 ευρώ. 30 Έκτου του 7, 460.000 ευρώ. Όλο αυτό το ποσό, το σύνολό του, είναι κάτι παραπάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει πάρει και άλλα χρήματα. Όλα αυτά τα στοιχεία προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Πολιτισμού σχετικά με την κίνηση του ειδικού λογαριασμού. Αυτά λοιπόν τότε. Για να συνδέσουμε τώρα το χθες με το σήμερα, Κώστα. Ναι. Από τον ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου, στον οποίο διοχετεύονταν χρήματα από τα κέρδη των τυχερών παιχνιδιών, θεσμοθετημένα από το 2001 με νόμο καταβάλλονται ετησίως τουλάχιστον 220 εκατομμύρια ευρώ σε αυτό το λογαριασμό του Υπουργείου Πολιτισμού. Τότε λοιπόν στο ρεπορτάζ μας είχαμε αναφέρει ότι εκτός από τους πολιτιστικούς συλλόγους, τα αθλητικά σωματεία που έπρεπε να διοχετεύονται αυτά τα χρήματα, διοχετεύονταν σε πράσινους και γαλάζιους φορείς και φυσικά πρόσωπα αμφιβόλου πολιτιστικής δραστηριότητας, ανάλογα με το ποιο κόμμα ήταν στην εξουσία. Όπως ακούσαμε πριν στο απόσπασμα, πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ είχε λάβει ο πολιτιστικός σύλλογος Γλαυκόπης Αθηνά μέσα σε 1,5 χρόνο, περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ, για πολιτιστικές δραστηριότητες. Μέλος του ΔΣ του συλλόγου ήταν ο συνδικαλιστής της ΔΑΚΕ, σε λογαριασμό του οποίου εντοπίστηκαν σήμερα τα 9 εκατομμύρια ευρώ, όπως ανέφερε ο κύριος Δρακιτζής στην ετήσια έκθεση του Σώματος Ελεκτών Δημόσιας Διοίκησης. Νομίζω ότι η διαχείριση του ειδικού λογαριασμού του Υπουργείου Πολιτισμού γινόταν καθαρά με αδιαφανείς διαδικασίες και αποτελούσε ουσιαστικά μνημείο διασπάθησης του δημοσίου χρήματος. Και γι' αυτό και καταργήθηκε αυτός ο λογαριασμός. Δεν υπάρχει μετά την υπόθεση του Ζαχόπουλου. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.